Σας μιλάει ο νυχτερινός εκφωνητής. Απόψε πιστεύω ότι πρέπει να βγάλω στον αέρα τα μηνύματα που άφησε μια χορεύτρια σε έναν εύζωνα πριν από σχεδόν 30 χρόνια. Και ο τηλεφωνητής να έχει σώσει όλη την ερωτική μας ιστορία μέσα από τα μηνύματα που μου άφηνες. Ψιτ! Εύζωνα! Θα παιχτούν όλα μέχρι το τέλος, μέχρι να τηλεφωνήσεις. Τηλεφώνησέ μου. Some might say that love is blind, that romance is a silly game and just a waste of time. And I've heard a broken heart can never mend. You think you might be lovers. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Απόστολος Μακυριάδης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Air Talks. Απόψε φιλοξενούμε τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Ρένο, καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Βρισκόμαστε σε ένα από τα σινεμά που αγαπάω πάρα πολύ. Είναι ένα συνοικιακό σινεμά της Καλυθέας, λέγεται Σινέ Διονύσια. Ένας λόγος που το αγαπώ πολύ είναι γιατί είναι 80's. Δηλαδή έχει παραμείνει το ίδιο από τη δεκαετία του 80 και πραγματικά μπορεί να έχει μια εμπειρία Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Τα θερινά τα σινεμά, μαγειό κλίμα και για σεμιά, ενώ γύρω υπάρχει το αστικό τοπίο, εγώ το λέω urban κινηματογράφο, όπου μέσα σε ένα αστικό τοπίο αθηναϊκό, με την αναρχία των πολυκατοικιών, έχουμε έναν οργανωμένο κήπο, έχουμε το Σινέ Διονύσια, έχουμε μια μυσταγωγία και μια υγιής νοσταλγία. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με αφορμή την τελευταία σου ταινία, τον Νυχτερινό Εκφωνητή, μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Προσωπικά την εκτίμησα και την είδα με πολύ μεγάλη χαρά. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε από αυτό που συζητάμε τώρα, από το θερινό σινεμά. Ναι. Ξέρεις, γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα για το πώς το καλοκαίρι μας αλλάζει. Με τον υπερτουρισμό, με την κλιματική κρίση. Είμαστε για 10-15 συνεχόμενες μέρες στους 40 βαθμούς. Ναι. Υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία που δεν αλλάζουν ποτέ. Ένα από αυτά είναι το θερινό σινεμά. Είναι στοιχείο του ελληνικού τρόπου ζωής, ναι, το θερινό σινεμά στην πόλη ή στο, ναι, χωριό. Το θερινό σινεμά είναι μια εφεύρεση δικιά μας. Βέβαια, πολλοί λένε ναι και στο εξωτερικό κάνουν προβολές σε πάρκα. Μην μπερδεύουμε κάτι. Το θερινό σινεμά στην Αθήνα και στην επαρχία σε όλη την Ελλάδα δεν είναι μια οθόνη κάπου που προβάλλει. Είναι μια κουλτούρα ολόκληρη. Είναι το ταμείο, είναι το μπαρ, είναι τα τραπεζάκια. Είναι η αίσθηση του ραντεβού που έχουν όλοι αυτοί οι θεατές κάτω από τον έναστρο αττικό ουρανό. Το καλοκαιρινό σινεμά είναι τα φυτά. Είναι οι μυρωδιές που βγάζουν οι βασιλικοί που είναι πάρα πολύ εδώ. Είναι η ήχη πολλές φορές από την πόλη που δεν σταματάει να λειτουργεί. Αυτό θέλω να το υπογραμμίσουμε, Απόστολε, γιατί για μένα εγώ πάω στο καλοκαιρινό σινεμά για να ακούσω και την πόλη. Δηλαδή, αυτό είναι μια σπάνια, ειδικά η νέα μου ταινία Νυχτερινός Εκφωνητής, όταν την έφτιαχνα, που την έφτιαξα για καλοκαιρινά σινεμά, σκεφτόμουν ότι ακόμα και ο ήχος της συγκρού που ακούμε τώρα ταιριάζει κατά κάποιο τρόπο στον Νυχτερινό Εκφωνητή. Ναι. Άρα είναι και ήχος, το καλοκαιρινό σινεμά και ήχος. Και πού, όπως τις μέρες που διανοίγουμε μεγάλη ζέστη, είναι και τόπος ρεσιτάλ των τζιτζικιών. Δηλαδή, πας καλοκαιρινό σινεμά και το τζιτζίκι δίνει δυνατά. Ναι. Ένα μικρό. Ο Λουκιανός ο Κυλαϊδένης που έχει γράψει αυτό το υπέροχο τραγούδι, το έχει θέσει πολύ ωραία. Είναι ένας τόπος παραγωγής αναμνήσεων το καλοκαιρινό σινεμά. Ειδικά αν έχεις την υπομονή να βγει και το φεγγάρι και να σε συνοδεύσει. Ναι. Καλό είναι οι νέοι γονείς, τα παιδιά τους να τα πηγαίνουν στα καλοκαιρινά σινεμά, έχει πολύ ωραίες παιδικές ταινίες, και να αρχίσει η παιδική ψυχή να χαράζεται υγιώς από μια νοσταλγία που δεν έχει μέσα τίποτα το άρρωστο, τίποτα το επώδυνο, αλλά πραγματικά κάτι το μαγικό. Το θερινό σινεμά είναι και μια ευκαιρία επίσης να δεις και ταινίες κλασικές. Είναι με κάποιο τρόπο το καλοκαίρι, ξέρεις, πατάς ένα πόζ. Αυτό είναι δώρο της Αθήνας, γιατί δεν είναι έτσι στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στις ευρωπαϊκές πόλεις σπανιότατα μπορείς να δεις το ρεπερτόριο που μπορείς να δεις στην Αθήνα. Εγώ δηλαδή είχα και ένα όνειρο ενός πολύ παράξενου τουρισμού, όπου να έρχονται καλοκαίρι στην Αθήνα τουρίστες για να δουν μια Καζαμπλάνκα. Ναι.
σε μεγάλη οθόνη και με καλή ανάλυση. Η Καζαμπλάνκα την είδα σε θερινό σινεμά. Όπως και τον Ονό επίσης τον είδα σε θερινό σινεμά. Τώρα το Hitchcock σκίζει. Ο Hitchcock πάει πάρα πολύ καλά. Ξέρεις, οι Αμερικανοί αυτό... έχουν τον drive-in για παράδειγμα. Που δεν πηγαίνουν. Το ίδιο. Δεν το ίδιο καθόλου. Αυτό θέλω να πω. Ότι στο drive-in είσαι μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Παίρνεις και την πορτοκαλάδα σου, είσαι με τον σύντροφό σου, τη σύντροφό σου, κάποιους φίλους, αλλά σταματάει, περιορίζεται μέσα στο αυτοκίνητο. Ακριβώς. Και μπαίνεις στο αυτοκίνητο, φεύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν κοιτάς τον διπλανό σου, δεν έχεις την αίσθηση αυτού του μαζί. Ακριβώς. Που έχει το θερινό σινεμά. Και επίσης δεν έχει, αυτό που έλεγα πριν, δεν έχεις την αίσθηση των φυτών, του κήπου. Το καλοκαιρινό σινεμά πάντα είναι ένας κήπος. Δεν έχεις την αίσθηση του κήπου, ένα. Και δύο, δεν έχεις την αίσθηση του ήχου. Γιατί τα drive-in είναι απομακρυσμένα. Είχαμε και εμείς και από τα drive-in. Στην Εθνική Οδό, κάποιος που περνάει και βλέπει μια ξεχασμένη τεράστια οθόνη, εκεί προς τη Θήβα, ήταν από ένα drive-in και που απέτυχε. Έπιασε το drive-in. Καθόλου. Φοβάμαι βέβαια ότι ήταν πορνογραφικό, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Ναι, επίσης, για τα καλοκαιρινά σινεμά, θα ήθελα να παρακαλέσω τον Δήμο Αθηναίων να εισακουστεί μια πρότασή μου ώστε να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Αθήνας από τουρίστες. Με τον εξής τρόπο. Υπάρχουν πολύ ωραία καλοκαιρινά σινεμά του Δήμου που είναι στα πέριξ, στην περιφέρεια του Δήμου. Mm. Πατήσια κτλ. Μπορεί ο Δήμος να φτιάξει ένα είδος τουρισμού όπου τουρίστες να πηγαίνουν και να βλέπουν κλασικές ταινίες σε πιο απομακρυσμένους κινηματογράφους των Αθηνών. Mm. Αυτό νομίζω θα προσφορήσει πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, νυχτερινός εκφωνητής. Καταρχάς, πώς ήρθε η ιδέα? Έκανα πάρα πολλά χρόνια να κάνω ταινία για ένα και μοναδικό λόγο. Δεν είχα τι να πω. Okay. Και συνήθως όταν μπαίνεις στα 50, αρχίζεις να έχεις κάτι να πεις πρώτα στον εαυτό σου, που πρέπει να πεις, Ρένο, από εδώ και πέρα δεν θα συγκαταμετρηθείς στους νέους. Τα 40 έχουν ένα απόϊχο νεότητας. Mm. Στα 50 και official, όχι ψυχοπνευματικά, στα χαρτιά, δεν ανήκει στους νέους. Για παράδειγμα, ξεκαθάριζα τα χαρτιά μου και βλέπα το απολυτήριο του στρατού και βλέπα τη Ροζέτα. Ροζέτα είναι αυτό που μας δίνανε σε περίπτωση επιστράτευσης. Και μίλαγα με ένα φίλο του στρατό, μου λέει: Δεν το χρειάζεσαι πια. Από εδώ και πέρα δεν μπορεί να σε καλέσουν. Δεν σε καλούν ποτέ. Και καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι πια νέος. Mm. Αλλά δεν παίζει ρόλο να είσαι νέος. Μπορεί να είσαι πολύ ενδιαφέρον όριμος. Mm. Μπορεί να ζεις την οριμότητα σαν μια μεγάλη περιπέτεια, να έχεις μια ανθισμένη οριμότητα. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί, εγώ έπαθα μία από τις πολλές υπαρξιακές μου κρίσεις, την οποία θέλησα να μοιραστώ με το κοινό. Και οι αιμονές μου κατάλαβα ότι θα είναι χρήσιμες. Εγώ έχω μια μεγάλη αιμονή με τον μπαλέτο, μου αρέσει πολύ τον μπαλέτο. Επίσης χορεύω και εγώ λίγο. Μ' αρέσουν μουσικές όπως η jazz. Λες για τον μπαλέτο, συγγνώμη, είναι ένα αποθυμένο το μπαλέτο, ήθελες να, με κάποιο τρόπο να ασχοληθείς? Εγώ παιδιόθεν μου άρεσε πολύ τον μπαλέτο και τώρα παρακολουθώ και βλέπω. Δεν ασχολήθηκα γιατί ήμουν παιδί λαϊκής οικογένειας. Ο μπαμπάς μου ήταν εργάτης, ήταν αγρότης και πεταλωτής στον Εύρο, μετά έρθει στην Αθήνα, έγινε κυπουρός, μετά έγινε εργάτης. Και εκεί στη δεκαετία του 70, όχι ότι δεν με αφήνανε, ναι. Τους φαίνονταν πολύ παράξενο. Παράξενο να πει ένα παιδί ότι ξέρεις κάτι με ενδιαφέρει και θέλω να... Βέβαια, σε βαθύ γύρας ο πατέρας μου, καθόμαστε στον Εύρο στο χωριό και βλέπαμε μπαλέτο. Μου είπε, Ρένο, ξέρεις, μετάνιωσα που δεν σε έγραψε στον μπαλέτο. Θα σου πήγαινε πάρα πολύ. Mm. Και βέβαια μου λέει, δεν αργά, μπορείς και τώρα. Βέβαια ήμουν 40 χρόνων, δεν πειράζει. Αλλά καμιά φορά ξετσκέφτομαι. Mm. Γιατί όχι. Δηλαδή, γιατί όχι ένας άνθρωπος 53 χρονών να μην αρχίσει να σπουδάζει μπαλέτο για να χορεύει για τον εαυτό του και για τους φίλους του. Ναι, άμα όντως το ξεκινήσεις έτσι, τη λογική ότι το κάνω για τον εαυτό μου, πραγματικά νομίζω ότι απελευθερώνεσαι και λες ότι δεν, ναι. Καλό, δεν έχει νόημα για μένα στο αποτέλεσμα, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα το τι μου δίνει εμένα προσωπικά. Τι σημασία έχει. Αλλά λες ότι είναι μια ταινία στην οποία με κάποιο τρόπο μιλάς καταρχάς στον εαυτό σου. Ναι, μόνο στον εαυτό μου. Ένας λόγος... Αλλά με κάποιο τρόπο απευθύνεσαι και σε όλους εμάς που εντάξει δεν έχουμε κλείσει τα 50, αλλά οδεύουμε σιγά σιγά προς τα 50. Απόστολε, θα σου πω κάτι το οποίο πια το ξέρω πολύ καλά. Mm. Αν μιλάς ειλικρινά με τον εαυτό σου, μιλάς με όλους τους ανθρώπους. Mm. Από το ίδιο ύφασμα είμαστε φτιαγμένοι όλοι. Τώρα μην βλέπεις που η ζωή και τα πράγματα τα φέρουν αλλιώς. Ναι. Κάθε ταινία που είναι μια ειλικρινή συζήτηση με τον εαυτό μου, όπως τα φθηνά τσιγάρα, σε βάθος χρόνου μίλησαν με πολύ κόσμο. Ναι. Ο νυχτερινός εκφωνητής. Είναι ένας εσωτερικός μονόλογος που έχει και πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία και αυτή είναι η πολύ ωραία έκπληξη. Ξέρεις κάτι, επειδή αναφέρθηκε στα φθηνά τσιγάρα και είπα ότι θέλω να κάνουμε μια συνέντευξη που δεν θα μιλήσουμε για τα φθηνά τσιγάρα, γιατί όλος ο κόσμος το επαναφέρει και σε μεγάλο βαθμό ο περισσότερος κόσμος έχει αγαπήσει με τα φθηνά τσιγάρα. Αλλά ξέρεις, σκεφτόμουν με κάποιο τρόπο έχεις γίνει ένας ταξιδευτής του χρόνου για αρκετές γενιές. Ναι. Δηλαδή κάπως μας πηγαίνεις πίσω.
λέμε φθηνά τσιγάρα. Το καλοκαίρι του 99 τον Αύγουστο, μάλλον ήμασταν καμιά πενταριά άνθρωποι στο κέντρο της Αθήνας. Ένας από αυτούς ήμουν και εγώ τον Αύγουστο του 99. Το αγαπούσα στην Αθήνα και το αγαπούσα. Με κάποιο τρόπο τα φθηνά τσιγάρα λειτουργούν σαν μια επιστροφή σε εκείνη την εποχή. Και τώρα με τον νυχτερινό εκφωνητή, πάλι δεν ξέρω αν το τοποθετείς χωροχρονικά στη δεκαετία του 90. Ναι, αρχές του 90. Και βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει το τηλέφωνό του σε μια χορεύτρια, σε ένα χαρτάκι. Σου έκανε εντύπωση, μου το πόσα χρόνια. Το είχα ξεχάσει ότι οι άνθρωποι γράφαμε το τηλέφωνό μας σε χαρτάκι. Αυτό το έχουμε, όχι μόνο το έχουμε ξεχάσει, είναι σαν να μην συνέβη και ποτέ. Είναι τόσο μακρινό, ναι, αλλά και τόσο κοντινό. Ξέρεις, είσαι λίγο νεότερος από μένα, αλλά η δικιά μου γενιά του 90 ήταν μια γενιά γέφυρα που πέρασε από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο. Μια, ναι, κομβική γενιά. Ωστόσο και εμείς τα παιδιά των 90s που ενηλικιωθήκαμε στα 90s, ναι, έτσι το ζήσαμε ακριβώς. Ναι, το καταλάβαμε. Δηλαδή, οριακά το προλάβατε. Στο σχολείο οριακά προλάβαμε το ίντερνετ. Ναι, στο, ναι, πανεπιστήμιο ξεκίνησαν τα κινητά τηλέφωνα, άρα ναι, ναι, κάναμε αυτό το πέρασμα ουσιαστικά. Το ζήσαμε έτσι. Τι έχει αυτό. Εμένα δεν μου αρέσει να νοσταλγώ ριχά. Το να πιστεί ωραία. Δεν είναι έτσι. Τι λείπει από τότε, και το βλέπω και ερμηνεύω, γιατί τόσοι νέοι παρακολουθούν τις ταινίες μου και τα τσιγάρα και το νυχτερινό εκφωνητή που συνδέονται και εξυμνούν τον αναλογικό κόσμο. Στον αναλογικό κόσμο υπήρχε βραδύτητα. Οι συναντήσεις των ανθρώπων ήταν λίγο δύσκολες. Άρα έπαιρνες το χρόνο σου να σκεφτείς τι άκουσες, τι είπες και τι θα πεις. Δηλαδή το να αφήσεις ένα μήνυμα σε έναν τηλεφωνητή τότε ήταν μεγάλη περιπέτεια. Σήμαινε ότι θα το αφήσεις, μετά από κανένα δύο-ωρο, τρίωρο κάποιος θα το άκουγε. Ακριβώς. Οι πιο εξελιγμένοι μπορεί να παίρναν τηλέφωνο στον τηλεφωνητή και με έναν κωδικό να ακούγαν τα μηνύματά τους τότε από τον έβγαινε τηλεφωνητή. Αυτό, ναι. Τότε έβγαινε αυτό. Αλλά ακριβώς. Και πάλι ο χρόνος είχε την πακέτα του μαέστρου. Τώρα έχουμε. Γι' αυτό το σήμερα γίνονται πολλές παρεξηγήσεις. Γιατί μπορούμε χωρίς φίλτρο να επικοινωνούμε. Και έτσι δυσκολεύονται λίγο να χτιστούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Πιστεύω ότι πρέπει να επανέλθει η βραδύτητα και η δεύτερη και τρίτη σκέψη όταν παίρνουμε ένα κινητό και πάμε κάτι να γράψουμε. Αυτό μας θα προσφέρει ο τότε αναλογικός κόσμος. Απ' την άλλη πλευρά, να πούμε ότι εκείνη η εποχή ήταν και μια εποχή όπου η Ελλάδα ήταν στην περιφέρεια του κόσμου. Δεν την νοσταλγώ. Τώρα μου αρέσει το κέντρο της Αθήνας. Τότε που και εσύ έκανες βόλτες, το 99 δηλαδή, στο Σύνταγμα. Δεν υπήρχε τίποτα. Μόνο κάποιοι φοιτητές σαν εμάς που χρωστούσαμε μαθήματα και έπρεπε ήδη να βρεθούμε από τον Αύγουστο στην Αθήνα για να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε. Ακριβώς. Ωστόσο, επειδή μιλάς για τα 90s, στα 90s υπήρχε μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία. Ναι, μπορεί η Αθήνα ήταν χάλια και ήταν χάλια. Δεν είχαν γίνει έργα, δεν είχαν αλλάξει οι όψεις του κέντρου, δεν υπήρχε μετρό ακόμα το 99. Άρα, μιλάμε για μια εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ πιο δύσκολα σε επίπεδο καθημερινότητας. Ωστόσο, ήταν μια πιο αισιόδοξη εποχή. Ναι. Σήμερα νιώθω ότι με κάποιο τρόπο αυτή η αισιοδοξία κάπως έχει φύγει. Δεν ξέρω αν το συμμερίζεσαι. Γιατί το λέω γεωπολιτικά, αν το δεις, τα 90's είχε τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος. Θεωρούσαν όλοι ότι η παγκοσμιοποίηση θα επικρατήσει και ότι με κάποιο τρόπο όλοι θα ζούμε μια ζωή στην ευημερία, ότι τα πράγματα θα γίνουν μονίμως καλύτερα. Υπήρχε μια αισιοδοξία. Ναι. Σήμερα, δυστυχώς, υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη γκρίνια και στους νέους, ναι, που θέλουν το γρήγορο, θέλουν το εφήμερο. Έρχεται σε διαστολή με αυτό το οποίο εσύ ανέφερες προηγουμένως. Ναι. Και αναρωτιέμαι στο σημείο αυτό, τελικά, εάν και εμείς ως γενιά αρχίζουμε και γινόμαστε σαν τους μεγαλύτερους, που κάθε γενιά με κάποιο τρόπο κατηγορεί την επόμενη ότι δεν αντιλαμβάνεται σωστά τον κόσμο. Δεν ξέρω, ναι, πώς το βλέπεις. Απόστολη, θα διαφωνήσω. Ωραία. Αυτό είναι το νόημα. Πιστεύω ότι σήμερα οι νέοι είναι πιο σοφοί από εμάς και όλη η αισιοδοξία που είχαμε τότε στα 90's ήταν ψεύτικη. Απλά δεν ξέραμε τι θα ακολουθήσει. Όταν ήσουν φοιτητής, είχες τον απόϊχο της μεταπολίτευσης, ναι, θετικά, η αλλαγή, μπήκαμε στην Ευρώπη και ούτω καθεξής. Περιμέναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες τότε. Ολυμπιακούς αγώνες. Η Ελλάδα την ανέβαινε. Και τα λοιπά, ανέβαινε η Ελλάδα. Σε, ναι, κανέναν ορίζοντα δεν υπήρχε η καταστροφή. Ναι. Σήμερα ένας νέος φοιτητής έχει ζήσει τη μεγάλη κρίση, τον COVID. Άρα γι' αυτό σήμερα οι νεολαίοι είναι πιο συγκρατημένοι. Θεωρώ ότι οι νέοι σήμερα είναι ελαφρώς πιο σοφοί. Είναι συγκρατημένοι όχι γιατί είναι απεσιόδοξοι, είναι συγκρατημένοι γιατί έχουν δει την καταστροφή. Εμείς, ναι, δεν την ξέραμε. Σωστά. Κάναμε τοπική σύγκρουση. Άρα λοιπόν
ορθό αυτό που λες ότι κάθε γενιά γκρινιάζει, αλλά είναι ένα άλλο είδος γκρίνιας που δεν το ξέρουμε εμείς. Γιατί τώρα κάνω και εγώ παρέα με νέους και καταλαβαίνω τι γίνεται. Δεν είναι ακριβώς γκρίνια. Έχουν το νου τους. Δεν έχουν αυτό το ντου που είχαμε τότε εμείς, θυμάσαι. Μπροστά. Άλλαξε ο αιώνας. Τρέχουμε την τρίτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Και τη τρίτη χιλιετία. Είναι τόσο καινούριος ο κόσμος που ίσως δεν πρέπει να τον αναλύσουμε με εργαλεία των προηγούμενων δεκαετιών και αιώνων. Γι' αυτό με είδες να μπαίνω πολύ δυναμικός και διαφώνησα. Με την έννοια ότι ας περιμένουμε λίγο τους νέους να μιλήσουν. Γιατί μπορεί ως νέοι να είναι λίγο μπλοκαρισμένοι λόγω των συνθηκών, αλλά μπορεί ως όριμοι να είναι πολύ εντυπωσιακοί. Ναι. Ωραία, το κρατάω και συμμερίζομαι την δική σου αισιοδοξία. Είπες λίγο πριν, περιέγραψε τον εαυτό σου ως τον όριμο τον πενιντάρι, ο οποίος όμως έχει κάτι να πει στους νεότερους. Ναι. Αυτό πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι, δηλαδή θέλω να πω πώς κρατάς ένα ρόλο όχι του σοφού γέροντα, αλλά του πιο όριμου, να το πω έτσι μεσήλικα. Θα ήθελα να κρατήσω το ρόλο του ιχνηλάτη. Είμαι μπροστά, ανοίγω το δρόμο του χρόνου και δίνω πληροφορίες στους πιο πίσω, ναι, όπως και εμένα κάποτε μου δώσανε πιο μπροστά. Πάρε μερικές πληροφορίες για να μην κάνεις τα λάθη που έκανα εγώ, για να κάνεις καινούργια λάθη, ενδιαφέροντα. Αλλά να κάνεις άλλα λάθη, να μην κάνεις τα ίδια λάθη. Να κάνουμε, ναι. Δηλαδή, πώς το λέει, αν τώρα οι νέοι κάνουν τα λάθη που κάναμε εμείς, γιατί θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε από τους νέους, βλέποντας καινούργια λάθη. Εγώ λοιπόν νιώθω σαν ένα πληροφοριοδότη από τις παγίδες που υπάρχουν για να αποφευχθούν και να πατηθούν καινούργιες παγίδες. Δυστυχώς. Πολύ αργά στη ζωή μας οι άνθρωποι θυμόμαστε αυτά που μας λέγανε οι παλαιότεροι και σιγά σιγά λέμε, κοίτα να δεις πόσο δίκιο έχει ο πατέρας μου, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά. Αλλά έτσι είναι η φύση, έτσι είναι τα πράγματα. Αυτό με το δίκιο που δίνεις στον πατέρα σου επίσης μου κάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι υποτίθεται ότι κάποια στιγμή στην πρώιμη νεότητα αργότερα έρχεσαι σε μια σύγκρουση με αυτό το οποίο έχεις μάθει στο σπίτι σου. Και τελικά μετά τη σύγκρουση επανέρχεσαι στο να επιβεβαιώσεις αυτά τα οποία σου έμαθαν οι γονείς σου αργότερα. Ναι. Η φύση, νομίζω είναι φτιαγμένο τη φύση αυτό. Είναι, για να μπορέσεις να. Είναι μέρος της εξέλιξης να συγκρουστεί ο νέος με τους γονείς. Και βέβαια είναι μέρος της εξέλιξης όταν προχωρείς το μονοπάτι και περάσει από εκεί που περάσαν και οι άλλοι, να αρχίσουν να αποκτούν νόημα όλες αυτές οι ψηφίδες, πώς νέος δεν κατάλαβες γιατί υπάρχουν. Μα τι είναι αυτά που μου λένε. Αλλά η εμπειρία δεν μεταβιβάζεται για ένα και βασικό λόγο, ότι η ζωή του καθενός μας είναι μοναδική. Δεν μπορώ εγώ στο νέο να μεταβιβάσω αυτά που έζησα, γιατί είναι άλλη η νεότητά του. Ζει μια άλλη νεότητα από αυτή που είσαι εγώ, όπως και εγώ. Έζησα μια άλλη νεότητα από τον πατέρα μου που ήταν πεταλωτή στο χωριό και κάποια ήρθαν τα τρακτέρια, έφυγε το πετάλωμα, ήρθε στην πόλη. Άλλη νεότητα έζησε αυτός. Ωραία. Στην ταινία, ακόμη μια βασική σταθερά της ταινίας είναι το ραδιόφωνο. Και ξέρεις κάτι, το ραδιόφωνο, όσο και αν τα πράγματα αλλάζουν ταχύτατα, το ραδιόφωνο έχει κάποιες σταθερές που παραμένουν ίδιες. Ειδικά το μαγικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Εγώ είμαι, όταν λέμε, φανατικός και πάρα πολλές δεκαετίες. Πιστεύω ότι το κρατικό ραδιόφωνο έχει τα πρωτεία, είναι ο βασιλιάς του ραδιοφώνου. Τα αρχεία του είναι τόσο ωραία. Άκουγα τώρα προχτές κάτι παραστάσεις δεκαετίες του 50. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θέλει να έχει πραγματικά εμπειρίες ραδιοφωνικές μέσα στη νύχτα, αν βάλει τρίτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα, δεύτερο πρόγραμμα και ακούσει, πραγματικά πάει σε άλλους κόσμους. Εμείς, εσύ ήσουν λίγο πιο μικρός, στη δεκαετία του 80, να πούμε στους νέους ότι το 80 δεν υπήρχε μόνο το κρατικό ραδιόφωνο και η τηλεόραση 12 και ώρα. Κάποιοι πειρατές ουσιαστικά. Ελάχιστη με τοπική εμβέλεια. Ναι. Και η τηλεόραση 12 η ώρα έκλεινε. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα το Τσομπανάκο. Το Τσομπανάκο να ήμουν από τα κανάλια. Σηματοδοτούσε τη λήξη. Ναι. Άρα λοιπόν η νύχτα για έναν έφηβο είχε μόνο μία διέξοδο, το ραδιόφωνο. Και ο νυχτερινός εκφωνητής ήταν ο μάγος της νύχτας, μιας άλλης νύχτας, πραγματικά ήσυχης. Μέσα από εκεί διείσδησε μέσα μου η μαγεία του ραδιοφώνου. Τώρα έχω μια εκπομπή στον Λευκό 87,7 κάθε μέρα 10 με 12 και μέσα εκεί κατάλαβα. Η φαντασία έχει ανάγκη μόνο τον ήχο, όχι την εικόνα. Γι' αυτό πιστεύω ότι το νυχτερινό ραδιόφωνο όλα αυτά τα χρόνια μεγάλωσε γενιές όπου η φαντασία έπαιρνε τα ενία και με τη φαντασία βυθίζει τον εαυτό σου. Το ταξίδι της αυτογνωσίας περνάει μέσα από τη φαντασία, αποκαλύπτει τα πράγματα για τον εαυτό σου.
και το ραδιόφωνο. Να, ας πούμε, μου αρέσει πολύ η εκπομπή του Μανέλου Καραμαγκιόλη, το πρόγραμμα. Ο αυτόματος τηλεφωνητής. Ο οποίος έχει σχέση και με την ταινία μου. Στην ταινία μου έχουμε πάρα πολλούς αυτόματος τηλεφωνητές. Χωρίς να αποτιμάμε βέβαια όλα τα άλλα ραδιόφωνα της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή ανθίζουν, αλλά όσο να είναι αυτό, ρε παιδί, το τρίτο πρόγραμμα. Απλά θέλω να επιμείνω λίγο στο ότι ενώ η τηλεόραση έχει αλλάξει, κανείς επιλέγει το πότε θα ακούσει, το πότε θα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα. Την εκπομπή μας κάποιοι τη βλέπουν αυτή τη στιγμή live στο Earth News. Αύριο κάποιος άλλος θα την παρακολουθήσει στο YouTube. Μπορεί ο καθένας να επιλέξει το πότε θα το δει ή να μπουν στο Netflix και να την παρακολουθήσουν. Μια σειρά την επιλέγει ο καθένας, το Crown, οποιαδήποτε σειρά που έχει το Netflix, το παρακολουθεί όποτε θέλει. Μια ταινία αντίστοιχα μπορεί να την αγοράζει, να την νοικιάζει, να την παρακολουθεί όποτε θέλει. Καλά, ειδήσεις διαβάζουμε στα smartphone ή παρακολουθούμε. Αλλά ραδιόφωνο παρακολουθείς πάντα εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς. Και αν θέλεις να μιλήσεις με τον βραδινό εκφωνητή ή τον νυχτερινό εκφωνητή, καλείς εκείνη την ώρα. Ακριβώς. Και μιλάς μαζί του. Το εδώ και το τώρα, Απόστολε. Αυτό που εμένα. Γιατί ας πούμε το Spotify δεν φτουράει στο ραδιόφωνο, μπροστά από το ραδιόφωνο. Γιατί το Spotify δεν έχει το εδώ και το τώρα και τον μεσάζοντα. Ναι. Ότι είναι η μουσική, εγώ και εσύ. Ναι. Τώρα. Για μένα αυτό είναι ραδιόφωνο. Και το τηλέφωνο που χτυπάει επίσης. Το τηλέφωνο που χτυπάει τώρα και που μπορείς να το μιλήσεις είναι σημαντικό και κάτι ακόμα που έχει χαθεί. Σε αυτό λείπει από τα 90's. Η ιεροτελεστία. Ξέρω ότι όχι ό,τι ώρα θέλω, όπως είπες πριν, αλλά την τάδε ώρα θα ανοίξει το δέκτη σου. Και θα είμαι εκεί για να. Θα σταματήσω οτιδήποτε κάνω και θα είμαι εκεί για να τον ακούσω. Αυτό. Όπως οι Εύζωνες τηρούν την ιεροτελεστία εδώ και έναν αιώνα. Και είναι δώρο των Ευζώνων προς τον κάθε Αθηναίο, ο οποίος ξέρει ότι ανά πάσα στιγμή, όσο μόνος και αν νιώθει, μπορεί να πάει στην πλατεία Συντάγματος και να βρει μια παρέα σιωπηλή που είναι εκεί και κάνει τα ίδια με μεγάλη συγκίνηση. Η ιεροτελεστία, για παράδειγμα, στα 90's, η ιεροτελεστία της τηλεόρασης. Ξέραμε ότι τη Δευτέρα, 9 η ώρα, θα έπαιζε το σύριαλ που έκανε επιτυχία τη χρονιά εκείνη. Δευτέρα λοιπόν 9 η ώρα έπρεπε να ήσουν σε μία τηλεόραση μαζί με άλλους για να το δείτε. Και να ζεις την κοινή εμπειρία. Και να ζεις αυτό λοιπόν, Απόστολε Λύπη, η κοινή εμπειρία που τη δίνει το καλοκαιρινό σινεμά τώρα κατά να παράξουν. Ναι. Έχει ραντεβού εδώ 11 η ώρα, 10.30, 9. Ναι. Κοινή εμπειρία. Αυτό πρέπει να βρούμε να ξαναμοιραστούμε, την κοινή εμπειρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες και όντως συνδέεται με αυτό όπως το ξεκινήσαμε, η κοινή εμπειρία λοιπόν. Και την κρατάμε, θα τα συζητήσουμε και λίγο ξανά. Ένα βασικό ζήτημα που πραγματεύεται την ταινία είναι και ο, να μην το αποκαλέσουμε χαμένο έρωτα, αλλά ένας νεανικός έρωτας. Ας το πούμε έρωτα σε εκκρεμότητα. Σε εκκρεμότητα. Αυτή είναι η χειρότερη έρωτας, ξέρεις. Η έρωτα σε εκκρεμότητα. Γιατί σε γεμίζουν ερωτηματικά και αρνητικές φαντασιώσεις. Αν είχε γίνει εκείνο, τώρα θα ήμουν αλλιώς κτλ. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Πώς είναι. Ο χαρακτήρας μας. Δηλαδή, και να έχει πραγματοποιηθεί ο έρωτας που είναι σε εκκρεμότητα, θα συνέβαινε αυτό που έχουμε χαραγμένο μέσα μας, που είναι ο χαρακτήρας μας. Είναι μάταιες φιλοσοφικές ισοαναζητήσεις, το αν εκείνη η κοπέλα. Ναι, το τι θα γινόταν αν δεν είναι μια συζήτηση που αφορά μόνο τον έρωτα. Εννοείται ότι νομίζω σε όλους τους ανθρώπους έχει συμβεί, ίσως περισσότερους, εν πάση περιπτώσει, αλλά μια συζήτηση που αφορά την πολιτική, την οικονομία, τις ανθρώπινες σχέσεις συνολικά. Τι θα γινόταν αν. Ξέρεις, το αντιμετωπίζουμε στην πολιτική επιστήμη, για παράδειγμα. Δεν θα γινόταν αν, ξέρω εγώ, σε εκλογές στάδια είχε προκύψει ο Β' και ο Γ'. Δηλαδή είναι σύμφυτο της ανθρώπινης φύσης αυτή η συζήτηση. Είναι. Άρα εδράζεται και στο κομμάτι της ολοκλήρωσης του έρωτα. Εδράζεται, δηλαδή. Αλλά οι τελευταίες μου φιλοσοφικές ανακαλύψεις και τοποθετήσεις σχετικά με την τύχη, με τις υποθέσεις, είναι ότι στο τέλος, ό,τι και να γινόταν, θα συνέβαινε αυτό που είναι χαραγμένο μέσα μας, που είναι ο χαρακτήρας μας. Δηλαδή, ξέρεις όπως τα ποτάμια πάνε να βρουν τη θάλασσά τους, όπως και να έρθει το ποτάμι, πάνε να βρει τη θάλασσά του. Δηλαδή, λέμε η τύχη, ασφαλώς και πιστεύω στην τύχη, αλλά το πώς θα χειριστείς την τύχη, έχει να κάνει με το χαρακτήρα σου. Άρα, ωραία όλα αυτά, ίσως και αυτό λέει και ο νυχτέρινος εκφωνητής, του λέει αυτή, του λέει άστα τις εικασίες, το θέμα είσαι εσύ. Γιατί έλεγε αυτός, πάντα ήμουν αφηρημένος με τις γυναίκες και του λέει δεν ήσουν αφηρημένος με τις γυναίκες, με τον εαυτό σου ήσουν αφηρημένος. Και ίσως ο νυχτερινός εκφωνητής μια ταινία που σου λέει μπάστα λίγο, κοίτα λίγο μέσα σου. Δεν είναι ακριβώς τι έγινε, τι συνέβη, όχι. Αυτό που έγινε τις περισσότερες φορές, εκτός δραματικών περιπτώσεων, είναι αυτό που βαθιά θέλουμε και δεν μπορούμε να το
ομολογήσουμε στον εαυτό μας. Το κοίτα λίγο μέσα σου, το κάνει κάποιος στα 50 ή μπορεί να το... Δεν μπορεί πιο νωρίς. Αλήθεια. Ξέρεις γιατί, δεν έχεις τοπίο. Για να κοιτάξεις μέσα σου πρέπει να διανύσεις ένα τοπίο που να έχει ένα μεγάλο βάθος πεδίου και να γυρίσεις πίσω και να κοιτάξεις. Ναι. Και από μηδέν ηλικία αρχίζει να χτίζει το τοπίο. Mm. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο να κοιτάξεις, είναι και να ερμηνεύσεις, Απόστολε. Mm. Να ερμηνεύσεις αυτό που έζησες και το πώς έφτασες μέχρι εδώ. Έτσι ώστε ο χρόνος που είναι μπροστά σου μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο σε διάρκεια από τα 50, αλλά έχει πολύ μεγάλο βάθος. Ναι. Μία μέρα μου σήμερα. Με κάποιο τρόπο πάντως, θεωρητικά, αν όλα κινήσουν καλά, έχεις άλλο τόσο να διανύσεις. Έτσι, όταν λέω άλλο τόσο, εννοώ άλλο τόσο ενήλικη ζωή, ας πούμε, στην παιδική ηλικία απ' έξω. Βέβαια, δηλαδή, έχουμε ότι... ερωτήματα στην υγεία, ερωτήματα, ναι, σωστά, στη δύναμη κτλ. Στο πόση δύναμη έχεις, πόση ενέργεια, αλλά με κάποιο τρόπο είναι κάπως η μέση, κοιτάς λίγο προς τα πίσω και λες, ας μην επαναλάβω τα ίδια λάθη ή, εν πάση περιπτώσει. Ή αν επαναλάβω το ίδιο λάθος, Απόστολε. Mm. Ας δω τι θέλει να μου πει ο εαυτός μου, το ξανακάνω. Mm. Λες, γιατί το ξανακάνω αυτό λάθος. Για να το μελετήσω λίγο. Ξέρεις κάτι, σε έναν δημιουργό δεν είναι πιο φυσικό με την ωριμότητα που τον διακρίνει πλέον να έχει πιο πολλές ιδέες μετά τα 50, μετά από μια ηλικία. Σου πω κάτι, δεν σου είναι πιο εύκολο, θέλω να πω, με τις παραστάσεις που έχεις, ναι, με την καριέρα που έχεις κάνει στη τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στο ραδιόφωνο, δεξιά και αριστερά, έχεις γνωρίσει ανθρώπους. Έχεις πια την εμπειρία, πώς να το κάνουμε. Έχεις όμως και κάτι ακόμα. Έχεις και πάρα πολλές πληγές και φόβους. Η αφοβία και η ορμητικότητα είναι ένδειξη νεότητας και την καμαρώνουμε. Στα 50 έχεις φάει τα χτυπήματά σου, τις αποτυχίες σου, μπορεί να έχεις λοιπόν πιο πολλές ιδέες, αλλά επειδή ξέρεις πιο καλά τα ναρκοπαίδια, έχεις πιο σκληρή αυτολογοκρισία και βασανίζεσαι γιατί ξέρεις ότι πολλά δεν μπορούν να γίνουν και δεν μπορούν να γίνουν όπως το φαντάζεσαι εσύ. Άρα είναι μια αντιφατική στιγμή. Ναι. Περιμένω τα 60 να δω πώς θα είναι. Ωραία. Αναφέρεσαι όμως πάλι σε αυτή την νοσταλγία, γιατί εκεί εγώ βλέπω μια παγίδα, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, έτσι πως εγώ ερμηνεύω την ταινία σου. Έτσι. Αναφέρεσαι στην νοσταλγία, τι να σου πω. Για μένα νοσταλγία είναι ο μεγάλος Άρης, ο μεγάλος Γκάλης και ο Γιαννάκης και η ομάδα εκείνη. Εντάξει. Δυστυχώς 30 χρόνια τώρα δεν έχει επανέλθει ο Άρης στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά θέλω πάντα να το βλέπω και να το αντιμετωπίζω γλυκά. Ναι. Όχι σαν παράπονο, αλλά σαν κάτι που το ζήσαμε, εν πάση περιπτώσει, και μπορέσαμε να το μεταβολήσουμε, να το πανηγυρίσουμε και να το αισθανθούμε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Θέλω λίγο να αναφερθούμε στην νοσταλγία, το πώς εσύ την ορίζεις, για να μην σε σκλαβώνει, ρε παιδί μου, να μην γίνεις εχμάλωτος αυτής της νοσταλγίας. Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη λέξη. Νοσταλγία σημαίνει το άλγος, η πληγή, ναι, του νόστου, της επιστροφής. Mm. Από την Οδύσσια έλκει την καταγωγή της. Πρέπει, η λέξη πληγή της επιστροφής πρέπει να βρούμε μια νέα λέξη. Η επιστροφή δεν έχει απαραίτητα πληγές. Δηλαδή, λες για τον Άρη που δεν μπορείς, τον νοσταλγείς. Ξέρεις κάτι, δεν νοσταλγείς μόνο τον Άρη. Νοσταλγείς τον νεανικό σου εαυτό, εντάξει, ο οποίος δεν θα ξανάρθει. Σωστά, σωστό είναι αυτό, ναι. Τον έχεις μέσα σου σαν έναν φωτεινό σηματοδότη που σου δείχνει πώς θα πούνε να κινείς από εδώ και πέρα. Ας το να είναι εκεί. Μην έχει πόνο. Να έχει την έννοια των δώρων. Η νοσταλγία είναι ένα δώρο. Σε κάνει να ζεις όλες τις εποχές της ζωής σου εδώ και τώρα. Όχι όμως με την έννοια, ρε γαμώτο, γιατί πια δεν είμαι 17 χρονών. Γιατί όταν ήμουν 17, ξεχνάμε τη μελαγχολία της εφηβείας. Δεν βρίσκεις άκρη με τον άνθρωπο. Δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος. Ναι. Αυτό τώρα είναι μια αλήθεια που... Και τελικά νομίζω ότι η ευτυχής είναι αυτός που είναι ικανοποιημένος στα 17, στα 37, στα 57, με αυτό που ζει εκείνη τη στιγμή. Αυτό που ζούμε είναι αυτό. Ναι. Το ζούμε εδώ και τώρα σε βάθος. Η νοσταλγία είναι ένα μπιμπελό που το βάζουμε στο τραπέζι, τίποτα άλλο. Ωραία. Στο οποίο μοιραία επιστρέφουμε. Δεν μπορούμε να μην το... Είναι στη φύση μας. Είναι στη φύση μας. Ζούμε με αυτό. Προχωράμε. Όχι και ως πληγή όμως. Μπιμπελό, όπως όχι, ναι, όχι ως πληγή. Με την έννοια ότι άρα και να το ξαναζήσω. Τι να ξαναζήσεις. Εγώ είπα να ξανακάνω κάμπινγκ. Ξέρεις τι, το YouTube που σε βοηθάει να τα ξαναζήσεις. Τώρα είμαστε 20 χρόνια από την κατάκτηση του Euro, για παράδειγμα. Είδα άπειρο κόσμο να κάθεται και να ξαναβλέπει τον γκολ του Χαριστέα και τον γκολ του Δέλα. Είχαμε Ολυμπιακούς αγώνες πριν από 20 χρόνια και η Αθήνα είχε φορέ τα καλά της τότε. Ξέρεις πριν από 20 χρόνια. Ζούμε ένα φαινόμενο το πρωτόγνωρο στην ανθρωπότητα. Πολιτοποιήθηκε ο χρόνος. Δηλαδή, πρώτη φορά στο παρόν μπορείς να ζεις τόσο έντονο το παρελθόν. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πολύ ο Αττικ, όπως και σε όλους μας.
συνειδητοποιώ ότι οι 18άριδες ξέρουν πάρα πολύ καλά τη μουσική του Αττικ. Και πώς την ξέρουν, από το YouTube. Τότε εμείς το 80. Mm. Πώς θα ακούγαμε Αττικ. Άντε σε κάνα αφιέρωμα τίποτα Χριστούγεννα. Πολύ δύσκολα πάντως. Αδύνατο. Κάποιος που έπρεπε να έχει δισκοθήκη τον Αττικ. Αδύνατον. Ναι. Αδύνατον. Τώρα λοιπόν, με την πρόσβαση στο παρελθόν που είναι τεράστια, ναι, αρχίζει το παρελθόν να είναι όλο και πιο κοντά. Δηλαδή τα τελευταία 30 χρόνια δεν είναι τόσο μακρινά όσο ήταν το 80, το 50. Σωστά. Και η μόδα είναι ίδια. Σωστά. Η μουσική είναι ίδια. Mm. Άρα η ανθρωπότητα ζει την εποχή της πολιτοποίησης του χρόνου. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση πολλές φορές. Το ότι σήμερα, αν πας σε ένα πάρτι, θα ακούσεις πολύ μουσική των 60s, των 70s και των 80s. Δεν ξέρω αν θα ακούσεις μουσική των 0s ή των 10s. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω πόσο η παραγωγή, η τρέχουσα, για παράδειγμα, της μουσικής βιομηχανίας θα κρατήσει μέσα στον χρόνο τα επόμενα. Κοίτα, εγώ έχω μια άποψη λίγο αυθαίρετη. Πιστεύω ότι παρήθησε, έγινε μεγάλη παραγωγή, τόσο μεγάλη παραγωγή pop κουλτούρας νεανικής τον 20ο αιώνα μετά τον πόλεμο, ναι, το 50, το 60, είναι τόσο μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορεί να καταναλωθεί. Okay. Δηλαδή, το rock and roll ακόμα χορεύεται από έφηβους. Σύμφωνο. Είναι τόσο πολύ μεγάλη παραγωγή. Η ABBA και οι Beatles ακόμη συγκινούν παρά το γεγονός ότι έχουν γράψει τραγούδια 40 ή 50 χρόνια πίσω. Καταλάβες. Ερώτηση, εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι για παράδειγμα η Taylor Swift σε 50 χρόνια από σήμερα θα ακούγεται. Εγώ θα έλεγα. Δηλαδή θεωρώ πιο πιθανό σε 50 χρόνια θα μου πεις θα ζούμε τότε να το βεβαιώσουμε. Μπορεί. Δεν ξέρω. Η πλάκα είναι ότι αυτή η συνέντευξη λογικά θα μπορεί να τη βρει κανείς στο YouTube. Αλλά να προφητεύσουμε. Αλλά μπορεί σε 50 χρόνια να γίνεται ένα πάρτι και να εξακολουθεί να παίζουν άμπα και όχι Taylor Swift. Όχι σε 50 χρόνια, σε 10 χρόνια για παράδειγμα. Κοίτα, καλό θα ήταν με τις προφητείες να είμαστε λίγο φιδωλοί. Εντάξει. Γιατί κανείς δεν φανταζόταν ότι ο Μιχάλης Ρακιτζής θα έχει μεγαλύτερη διαχρονικότητα. Γιατί τώρα, ας πούμε, στον νυχτερινό εκφωνητή έχω κάνει μια διασκευή το μωρό μου φάλσο σε μια τζαρορχήστρα, το οποίο σπάει την οθόνη. Δεν ξέρουμε από το παρόν, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, τι θα μείνει στο μέλλον. Ναι, ναι, ναι. Να θυμηθούμε όλοι τα 90s, στα σύριαλ που έπαιζα εγώ, που ήταν τρικάμερα και χαμηλής ποιότητα κτλ. Όπως το Κατρίκι με τους δίπλα, μείναν διαχρονικά. Ναι. Και πολύ μεγάλες και σοβαρές παραγωγές με τηλεθεάσεις ξεχαστήκανε. Ο χρόνος επιλέγει. Ο χρόνος είναι τοπική αυτοδιοίκηση. Επιλέγει όπως θέλει αυτός. Αλλά. Για φαντάσου ότι μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα στην Ελλάδα τι μουσική είχαμε, τα δημοτικά τραγούδια. Ναι. Πόσο αλλάζαν μες στους αιώνες. Σχεδόν καθόλου. Παραλαμβάνανε ένα σύνολο τραγουδιών και από γενιά σε γενιά πηγαίνανε. Πρώτη φορά οι νέοι τραγούδισαν τραγούδια που δεν τραγουδάγαν οι γονείς τους, ναι, με την νεανική κουλτούρα από το 50 και μετά. Και στον κινηματογράφο πάντως, ας τον εγχώριο, ας μιλήσουμε για τον ξενόδημο κινηματογράφο. Μίλησε για τον Hitchcock πριν. Για την Καζαμπλάνκα, που είναι μια ταινία που έχει δημιουργηθεί 80 χρόνια πίσω. Και λες, πώς θα βλέπουμε, θα μου πεις, έδωσε την απάντηση, ο χρόνος που αξιολογείς και ο χρόνος που το κρίνει. Μπορώ να μπούμε και σε αυτό. Στην πραγματικότητα, αν μπορούσα να προβλέψω πώς θα δούμε στο μέλλον, μάλλον κάποιο Νόμπελ θα είχα πάρει. Ναι. Δηλαδή, φιλοσοφίας κτλ. Αυτό που βλέπουμε όμως εμείς, να επιλέγουν οι άνθρωποι, από την εποχή των σπηλαίων μέχρι και τώρα, επιλέγουμε αρχετυπικές ιστορίες. Mm. Άνθρωποι συγκρούνται με τον εαυτό τους. Mm. Άνθρωποι συγκρούνται με τον Θεό. Mm. Έρωτες που δεν ευδοκιμούν, που έχουν να κάνουν και με την αναπαραγωγή. Mm. Νομίζω ότι ό,τι απασχολεί τον Εσχύλο, τον Ευρυπίδη, τον Σοφοκλή και τον Αριστοφάνη, που για μένα δεν είναι κωμικός συγγραφέας, είναι δραματικότατος, είναι ακριβώς τα ίδια αποστολή. Mm. Άρα η ανθρώπινη φύση παραμένει αναλύωτη μέσα στον χρόνο. Και λέμε τα ίδια. Και λέμε τα ίδια. Λέμε τα ίδια, οι ιστορίες είναι οι ίδιες, όλα έχουν υποθεί. Απλά καλούμεθα να τις πούμε με ένα διαφορετικό προσωπικό μας τρόπο. Και γι' αυτό μου αρέσει το hip hop. Ενώ τότε στα 90s που εμφανίστηκε όλοι ήμασταν καχύποπτοι, γιατί κατάφερε το hip hop να πει τις ίδιες ιστορίες μέσα από τη ρήμα και με ένα δικό τρόπο. Πες μου για τα social media. Στο Facebook σε βλέπω ενεργό. Ναι, και στο Instagram. Και στο Instagram. Υπάρχει και η ομάδα του νυχτερινού ευκονητή στο Instagram που μπορεί να μας ακολουθούν. Και εγώ απαντάω. Καταρχήν απαντάω σε όλους όσους μου γράφουν. Ναι. Θεωρώ κάθε μήνυμα στο Instagram και στο Facebook σαν card postal που κάποιος μου στέλνει. Έστω σύντομο, πάντα απαντάω. Δεν το φανταζόμασταν ποτέ να λέμε, αν πάμε το στα 90s. Και εξηγούσαμε σε κάποιον τι είναι το Instagram. Ναι. Τι θα του λέγαμε. Τίποτα δεν μπορούσαμε να το πούμε. Λοιπόν, κάτι που συνειδητοποίησα βλέποντας την ταινία. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα τέλη 90s και μέσα του 2000, ναι, αυτά τα 5-6-7 χρόνια, που δεν έχουν σωθεί ερωτικές επιστολές, γράμματα κτλ. Ναι. Ξέρεις για ποιο λόγο.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90, οι περισσότεροι γράφανε επιστολές, γράμματα, έστελνε στα χειροδρομείο κτλ. Ξαφνικά μπήκε το ίντερνετ στη ζωή μας, αρχίσαμε να στέλνουμε email ή ξέρω εγώ διάφορα μηνυματάκια, τα οποία όμως λόγω της μικρής χωρητικότητας που είχαν τα mailbox εκείνη την περίοδο, έπρεπε να τα διαγράψεις. Οπότε υπάρχει ένας νεκρός, μια νεκρή περίοδος στην ανθρωπότητα ναι, ακριβώς. Που αφορά σε αυτά τα μικρά μηνύματα που ανταλλάσσει ένα νέο ζευγάρι ή οποιοδήποτε εν πάση περιπτώσει. Το συνειδητοποίησα βλέποντας την ταινία, θέλω να σου πω, διότι αναρωτήθηκα κι εγώ πού είναι αυτά τα μηνύματα, αφού δεν υπάρχει η κασέτα του τηλεφωνητή να διασώζεται για να ακούσω μηνύματα από ένα φλερτ, από ένα φίλο, από οποιονδήποτε. Και επίσης τότε οι περισσότεροι πετάξαμε κασέτες τηλεφωνητών, γράμματα κτλ. Ναι. Θεωρώντας ότι πια στον ψηφιακό κόσμο όλα αυτά είναι ξεπερασμένα, που δεν είναι καθόλου ξεπερασμένα. Είναι μνημεία. Ας πούμε για μένα οι κασέτες των τηλεφωνητών, να πούμε και στους νεότερους ότι ήταν κασέτες κασετοφόνου που ηχογραφούσαμε πολλές φορές στα φλερτ, άφηνες ποίηματα, έλεγες ωραία πράγματα. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ της καθημερινότητάς σου. Ήταν ένα ηχητικό ντοκιμαντέρ της καθημερινότητας. Το οποίο κατά κάποιον παράξενο τρόπο δεν τον αντιληφθήκαμε και το υποτιμήσαμε. Για φαντάσου τώρα να έχεις κασέτες. Και γράφαμε στην κασέτα ξανά και ξανά και ξανά, γιατί δεν θεωρούσαμε ότι έχει κάποιο νόημα να κρατηθεί όλο αυτό, να έχει κάποια αξία. Ενώ σήμερα στην εποχή που τα δεδομένα μπορούν και αποθηκεύονται, υπάρχουν εκεί. Μπορείς να πας στο WhatsApp και να ανατρέξεις σε μια συνομιλία που είχα εγώ με τον Ρένο 2 χρόνια πίσω, για παράδειγμα. Εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Οπότε γράφαμε το ένα πάνω στο άλλο. Ακόμα και σε τηλεοπτικά κανάλια, πολλές φορές έχω ακούσει την απάντηση: δεν υπάρχει το τάδε σύριαλ, γιατί γράφτηκε από πάνω ο αγώνας της Super League, ας πούμε. Μα δεν υπήρχε και η έννοια της επιστροφής του να ξανακούσουμε ή να ξαναδούμε. Αυτό το έφερε αυτό που γυρίσαμε, η ψηφιακή επανάσταση, όπου πολιτοποιήθηκε ο χρόνος. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσεις πίσω. Εγώ είχα παίξει, ας πούμε, το 1991 σε ένα σύριαλ στο Μέγκα, όπου έκανα τρεις σκηνές σε ένα επεισόδιο. Και με παίρνει ένας φίλος μου προχθές τηλέφωνο, μου λέει: το βλέπω στο YouTube. Πώς είναι δυνατόν να βλέπεις εμένα, 22 χρονών, σχεδόν ερασιτέχνη ηθοποιό, τώρα, 30 χρόνια μετά να παίζει? Αυτό ήταν αδιανόητο εκείνη την εποχή. Ναι. Έπαιζες, χανότανε. Ναι. Δεν χάνεται τίποτα όμως σήμερα. Και ίσως οι μελλοντικοί ηλικιώμε, οι μινωρικοί όριμοι, να έχουν καλύτερα ίχνη του παρελθόντος τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες πάντως. Διότι αυτό θα βρει πεδίο εφαρμογής και στην έρευνα. Και δεδομένα θα κρατήσει ο κόσμος και όχι μόνο στην έρευνα των ιατρικών, των βιολογικών επιστημών, αλλά και στην κοινωνιολογική προσέγγιση. Ακριβώς. Θα υπάρχει λοιπόν μια θάλασσα δεδομένων για να ανατρέξει κανείς και το κάθε που ξεχωριστά από όλους, και να βγάλει συμπεράσματα. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Πες ότι να κάνεις ψυχοθεραπεία και είναι 2060. Ναι. Είσαι 60 χρονών το 2060, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις γεννήθει το 2000. Μπορεί να ανατρέξει ο ψυχοθεραπευτής σε όλη τη ζωή από μηδέν ηλικία και να έχει όλα τα δεδομένα της ψυχικής σου εξέλιξης. Ναι. Δηλαδή και η μνήμη είναι πολύ υποκειμενική. Δεν θυμόμαστε σωστά. Δεν θυμόμαστε σωστά, όντως. Έλα όμως που αυτό πια δεν μπορεί να ισχύει, γιατί έχουμε. Και αυτό θα αλλάξει και την ίδια την ψυχοθεραπεία πάντως. Θα αλλάξει και τις ίδιες τις μεθόδους που εργαζόμαστε. Τις προσέγγισης και θα αλλάξει και τον τρόπο που θυμόμαστε. Mm. Δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τον εαυτό σου, να διαφωνήσεις σε μία ανάμνηση. Ξέρεις κάτι, με κάποιο τρόπο το κινητό μας τηλέφωνο λειτουργεί και ως μια μηχανή του χρόνου. Διότι σκρολάρεις φωτογραφίες πλέον, έχω 20.000 φωτογραφίες στο κινητό μου τηλέφωνο, έτσι. Δεν έχω πια άλμπουμ. Λυπάμαι που δεν έχω άλμπουμ, γιατί με κάποιο τρόπο αποκτάς μια προσωπική σχέση με το άλμπουμ το οποίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη και λίγο γυρνάς φωτογραφίες. Και πρέπει να πας, να το βγάλεις, να το ανοίξεις. Να το ανοίξεις, να δεις ότι οι φωτογραφίες είναι στη θέση τους, ότι είναι προσεγμένο κτλ. Ωστόσο, το κινητό σου τηλέφωνο με κάποιο τρόπο στο σκλωράσμα αυτό σου επιτρέπει να γυρίσεις πίσω 5 χρόνια, 10 χρόνια, να θυμηθείς στιγμή. Πράγματα, να θυμηθείς πώς αισθάνθηκες ίσως. Και πόσες φορές τη μέρα μπορεί να γίνει αυτό, κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ενώ το άλμπουμ δεν μπορεί να γίνει κάθε μέρα. Δηλαδή, αν σκεφτείς σήμερα ο μέσος άνθρωπος πόσες φορές γυρνάς το παρελθόν του μέσα στο κινητό τηλέφωνο, το προσωπικό του παρελθόν, έτσι. Από το να διαβάσεις παλιά μηνύματα, από το να δεις τι σου άρεσε. Δηλαδή, ζούμε εντός του παρελθόντος μας. Ξέρεις κάτι, ίσως τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους ανθρώπους σαν εμάς που ζήσαμε και τον αναλογικό και τον ψηφιακό κόσμο είναι το πάντρεμα των δύο αυτών κόσμων. Ναι. Σε έβλεπα στην ταινία ο πρωταγωνιστής, λέω σε έβλεπα γιατί είσαι ο πρωταγωνιστής στην ταινία, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το βινήλιο. Ωστόσο, δεν είναι όλη η μουσική σε βινήλια, δεν είναι. Ναι, φαντάζομαι ότι έχεις και. Έχει μια εκπομπή όπου συνδυάζει τον ψηφιακό κόσμο και τον αναλογικό. Έχει δηλαδή μουσική από το σκληρό δίσκο και μέχρι μουσική από γραμμόφωνο. Ναι. Κασέτες, γραμμόφωνο. Αυτή είναι η εκπομπή του νυχτερινού εκφωνητή. Συνθέτει αναλογικό και ψηφιακό κόσμο. Ας πούμε, εγώ έχω πάρει γραμμόφωνο. Έχω σπίτι μου.
ο τρόπος που παίζει το γραμμόφωνο σε πηγαίνει ακριβώς στην αίσθηση του καφενείου του παππού μου το 1930 στο σπήλαιο του Εύρου, όπου έπαιζε το γυλεκάκι που φορείς και έχω ακούσει ότι ήταν το σουξέ του καφενείου του. Μέσα από το ηχόχρωμα του γραμμοφώνου πηγαίνω ακριβώς στο καφενείο του παππού μου. Και το ηχόχρωμα... Είναι αυτό που είπες, ότι η φαντασία θέλει ήχο κυρίως, δεν θέλει δυναμικό. Ακριβώς, sound design. Σχεδιασμός ήχου που λέμε στον κινηματογράφο. Μέσα από έναν ήχο γραμμοφώνου είμαι η ψυχή μου στο καφενείο του παππού μου, τώρα το 1930, που δεν το πρόλαβα. Εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο ο ήχος, δεν είναι και η μουσική, είναι ο τρόπος. Άκου μια κασέτα, άκου ένα Μιχάλη Ρακεντζή, το μωρό μου φάλτσο, τη δεκαετία του 80 που το έχει γράψει από ένα ραδιόφωνο και το πειρατικά. Βασικά έτσι γράφαμε. Έτσι, χάνεις την αρχή και το τέλος. Ναι, χάνεις την αρχή και το τέλος, γιατί έχει ένα διαφημιστικό μήνυμα ή μιλάει ο εκφωνητής επάνω στο τραγούδι. Εκνευρίζει. Ναι, τότε ναι. Και το φύσιμα της κασέτας, τώρα δεν βγάζει μια μαγεία. Εγώ προσφάτως, επειδή ακούω παλιές κασέτες, μου πήγα και αγόρασα από το παζάρι με 10 ευρώ ένα κασετόφωνο, ραδιοκασετόφωνο. Σε πληροφορώ ότι κόλλησε το τρανζίστορ. Και όχι στα FM, πήγα στα ΑΜΗ. Άρχισα να ακούω κάτι σταθμούς από την Ανατολική Ασία και να ξέρεις, πιάνω δικαιρές. Μια μαγεία, τα παράσιτα. Ας πούμε, παίζω πολύ με τα παράσιτα στον νυχτερινό εκφωνητή, στο sound design. Να με πηγαίνω σε άλλους κόσμους, σε άλλες αναφορές. Ναι. Σύννεφα παρασίτων. Τώρα μιλάμε για την ταινία, μιλήσαμε πολύ για την εποχή. Πόσο εύκολο είναι να κάνει σήμερα κανείς ταινία στην Ελλάδα? Εξαρτάται από το τι λέμε ταινία. Γιατί με την ψηφιακή επανάσταση όλοι μπορούμε να τραβήξουμε. Σωστά. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε όμως όλοι είναι να πάρουμε όλο αυτό το υλικό, να το βάλουμε σε μία σειρά πνευματική, λογική, αλλά κυρίως ψυχική, και από το υλικό αυτό να φτιάξουμε ένα αφήγημα, να πούμε μία ιστορία που θα έχει ενδιαφέρον. Αυτός είναι ο κινηματογράφος. Το αφήγημα σε μικρή φόρμα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά της τηλεόρασης πια από τον κινηματογράφο, οι διάρκειες. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό. 74 λεπτά ήταν η ταινία. Ακριβώς, συνειδητά. Και αναρωτήθηκα εάν ήταν συνειδητή σου απόφαση, διότι η προσοχή πλέον του θεατή με όλα τα ερεθίσματα που έχουμε σε καθημερινή βάση, αν έχει πλέον μειωθεί. Το θέτεις σε μία βάση που τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί πάρα πολύ όλους εμάς, τους ανθρώπους του κινηματογράφου. Εγώ ζητάω από τον θεατή να κάτσει στην οθόνη και να μου αφιερωθεί. Να μην σκρολάρει στο κινητό. Εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Πώς θα τον καταφέρω να μην σκρολάρει, να μην έχουμε το φαινόμενο της διπλής οθόνης. Ναι. Τηλεόραση σημαίνει σκρολάρω και βλέπω. Θέλω λοιπόν να τον κερδίσω. Και ένα από τα κόλπα μου εντός εισαγωγικών είναι να μην είναι μεγάλη ταινία. 72, 73, 75, 77 λεπτά. Έτσι ώστε να τον παγιδεύσω όσο μπορώ για λίγο και να τον τραβήξω μέσα στη νύχτα, μέσα στο νυχτερινό εκφωνητή, μέσα στο αφήγημα. Και πιστεύω ότι επειδή πρέπει να ξαναγραφτεί το μανιφέστο του κινηματογράφου του 21ου αιώνα, κάτι πολύ σημαντικό για όλους εμάς είναι τι είναι σινεμά σε σχέση με τον χρόνο. Όπως λέγει ο Ταρκόφσκι, το σινεμά είναι το σμίλεμα του χρόνου. Εκεί πρέπει να ψάξουμε τις απαντήσεις πια, στο σμίλεμα του χρόνου. Σε σχέση με το πόσο εύκολο είναι να βρεις χρηματοδότηση, να σε βοηθήσουν, εν πάση περιπτώσει, να κάνεις την ταινία, θεωρείς ότι, επειδή κάπως μιλήσαμε με αυτό, μιλήσαμε πάνω σε αυτό, λέγοντας ότι είπες δηλαδή ότι όταν είσαι 50 έχεις φάει τις ματαιώσεις σου, οπότε ξέρεις τα ναρκοπαίδια μπροστά σου. Ναι. Ξεκίνησε από τον εξάτου κινηματογράφου. Ναι, αναρωτιέμαι, συγγνώμη, επειδή είχες πολλά χρόνια αποτυχιών, οι οποίες με κάποιο τρόπο μετατράπηκαν σε επιτυχίες στην ψηφιακή εποχή. Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς αυτό λειτουργεί σήμερα. Επιστρέφω στον πυρήνα μου, που είναι ο ανεξάρτητος ελληνικός κινηματογράφος. Όταν στη μέση μπαίνουν πολλές επιτροπές, καταστρέφεται η ταινία, καταστρέφεται το όραμα, καταστρέφεται ο γλυκός στοιχοδιοκτισμός του καλλιτέχνη. Δεν πρέπει τα πράγματα να γίνονται και πολύ σωστά, γιατί αυτή είναι η διαφορά του δεξιοτέχνη από τον καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης θα κάνει υπέροχα λάθη. Ο Βίνσεν Βαν Γκόγκ είναι υπέροχος μέσα από τα απέραντα τοπήματά του. Όταν λοιπόν έγινε πιο επαγγελματία σκηνοθέτη, έκανε διαφορετικέ ταινίε, αλλά δεν μπορούσε να φτιάξω τα φθηνά τσιγάρα, δεν μπορούσε να φτιάξω το No Budget Story, δεν μπορούσε να φτιάξω τον νυχτερινό ακφωνητή, που είναι η πιο ελεύθερη ταινία μου, και γι' αυτό βρίσκει και μεγάλη δυσδυτικότητα στην νεολαία. Εντάξει, ήθελα να το συζητήσουμε αυτό. Ναι. Πήγα και παρακολούθησα την ταινία ένα βράδυ Παρασκευή. Πίστευα ότι θα βρω του συνομιλικού μου, ναι, του 45 άριδε, 50 άριδε.
και είδα πιτσιρικαρία. Είδα 20χρονα, 25χρονα που λογικά σε έχουν γνωρίσει, έχουν γνωρίσει το έργο σου μέσα από το YouTube και μέσα. Μέσα από την πορτοποίηση του χρόνου. Αυτός που είναι σήμερα 20 χρονών, σε αντίθεση με εμάς, εμείς πώς να ξέραμε όλο το έργο, ας πούμε, του Παντελή Βουλγάρη. Πού να το δεις, σε μια αίθουσα, άντε μια ταινία. Ναι. Ένα VHS που δεν βγαίνανε. Εγώ σε ένα DVD είδα ταινία του Παντελή Βούλγαρη από αυτά που δίνανε οι εφημερίδες την προηγούμενη δεκαετία. Οπότε ακριβώς. Έτσι κάπως. Δεν τον είχε τον Παντελή Βούλγαρη στο κινητό σου. Τον είδα, ναι. Εμένα με έκουσε στο κινητό του. Δηλαδή, ένας από τους 22 χρονών κάθεται και βλέπει όλο το ταξίδι της ζωής μου αμέσως. Αυτός λοιπόν είναι έτοιμος να έρθει να δει τον νυχτερινό εκφωνητή, γνωρίζοντας και τις αγωνίες μου και το που το πάω. Είναι νέος αιώνας, είναι νέα χιλιετία. Ναι. Έχουμε άλλους κανόνες. Είναι όπως άλλαξε τυπογραφία, με την υπογραφία άλλαξε τη γραφή με το Γουτεμβέργιο. Έτσι με την ψηφιακή επανάσταση έχουν αλλάξει οι τρόποι αφήγησης ιστοριών. Ένας νέος γενναίος κόσμος ήρθε. Τον περιμένουμε. Γι' αυτό λοιπόν άτομα νεαρής ηλικίας έρχονται να δουν πώς θα χειριστεί το χρόνο ένας 50χρονος. Περιμένεις τα επόμενα χρόνια να δεις ένα νέο χαραλαμπίδι να βγαίνει από αυτή τη γενιά, να πατάει στον ανεξάρτητο κινηματογράφο και ρε παιδί μου να σε ξεπεράσει, να κάνει κάτι καλύτερο από σένα. Ελπίζω να μην βγει ένας νέος χαραλαμπίδις, θα είναι πολύ βαρετό. Να βγει ένας νέος... κάποιος θα το εξελίξει, ξέρω, με αυτό, κατάλαβες τι λέω. Θέλω να πω ότι πια είμαι σίγουρος ότι είναι αδύνατον να περπατήσεις στο μονοπάτι κάποιου άλλου, διότι δεν υπάρχει μονοπάτι, ναι. Διαβάτη. Το μονοπάτι το ανοίγεις περπατώντας. Ούτε εγώ μπορώ να περπατήσω στο μονοπάτι του Νίκου του Κούνδουρου, του φίλου μου του Μιχάλη του Κακογιάννη, του υπέροχου Τζαβέλα, του υπέροχου Σταύρου Τσιόλη που με έβλεπε και γέλαγε ολόκληρο το πρόσωπό του, του υπέροχου Θόδωρου Αγγελόπουλου που οπότε με έβλεπε και μου έλεγε «Πού σέρε καλλιτέχνη». Δεν γίνεται. Ποτέ δεν γινότανε. Ίσως κάτι το οποίο λείπει πια σήμερα είναι ότι ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έχει... δεν έχει καλή σχέση με τον χρόνο. Πολύ γρήγορα ξεκινούνται οι ταινίες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Πολύ γρήγορα. Μάλλον θα χαιρόμουν αν οι ταινίες μου συνέχισαν στα καλοκαιρινά σινεμά να παίζονται αργά μες τη νύχτα. 11 η ώρα το βράδυ, ο νυχτερινός εκφωνητής το 2037. Τι ωραία. 11 η ώρα το βράδυ, τα φθηνά τσιγάρα. Γιατί όχι η καρδιά του κτήμους και το καθεξής. Λοιπόν, Ρένο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ το σινεμά Διονύσια που παίζει τον νυχτερινό εκφωνητή. Και ελπίζω να πάμε κάτι υποδομητικό και όχι βαριά νοσταλγικό, αλλά αισιόδοξο νοσταλγικό. Θα το δείξει ο χρόνος αυτό. Κλείνουμε μια μεγάλη σειρά εκπομπών φέτος μαζί. Ραντεβού λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον Σεπτέμβρη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.